Αυτό με αυτούς που κάνει παρένο με τον Τσίπρα. Γιατί όταν είχε έρθει εδώ ο Λαν, είναι γνωστό ότι πήγανε στο Γκάζι, στον Καζάρτε και φάγανε ο Λαν, ο Τσίπρας και ο Λαζόπουλος. Αυτό γενικά και αυτό, αλλά γενικά ότι κάνει παρέα με άλλους. Δεν είναι ίδια. Ότι κάνει μια πλούσια ζωή. Κοιτάξτε, παιδιά, ο Λαζόπουλος. Μου επιτρέπετε να πω κάτι για τον Λαζόπουλο. Ο Λαζόπουλος είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος άνθρωπος τηλεόρασης και δικαίως. Για να μην παρεξηγηθώ, και δικαίως. Ο πιο ακριβοπληρωμένος. Δεν κάνει. Κάνουνε θόρυβο, γι' αυτό το λένε. Δεν όμως κάνει πλούσια ζωή. Βγάζει πολλά λεφτά, άπειρα λεφτά. Δεν κάνει μια χλιδά τη ζωή, δεν προκαλεί. Ένα φουσκωτό έχει ο άνθρωπο που πάει το καλοκαίρι βόλτες, στην Πάρο έχει ένα εξαιρετικό. Σε διαμέρει μαζί. Ναι, δηλαδή δεν είναι ότι κάνει μια ζωή, δεν έχει ελικόπτερα, σκάφη. Αυτοκίνητα ακριβά και τα δεν κάνει μια ζωή. Γιώργο, παρένθεση, δεν ξέρουμε. Και εξάλλου δεν είναι και κακό να κάνει παρέα με τον Τσίπρα. Δεν το βρίσκω κακό. Ξέρεις τι, και απλά δεν ξέρουμε και το Λαζόπουλο, παιδιά, πώς και με τι τρόπο μπορεί να βοηθάει. Αυτό είναι ένα. Εγώ πιστεύω ότι κάτι άλλο παίζει πίσω από αυτά που λέει η Ελένη. Που δεν το πει η Ελένη. Εγώ το πιστεύω. Κομματικό. Όχι, κομματικό, κάτι πιο προσωπικό που έχει υποθεί. Γιατί τώρα, όταν κάποιος είναι ΣΥΡΙΖΑ και κάνει παρέα με τον Τσίπρα, δεν τον κόβεις από παρέα. Όταν μάλιστα σου έχει δώσει και δουλειά. Κάτι άλλο έχει η Ελένη. Και βγάζει μια πικρία η Ελένη. Κάτι άλλο κρύβεται, εγώ πιστεύω. Ο Λαζόπουλος τι απάντησε. Όχι, όλοι οι κομμουνιστές έτσι το έχουν το κόμμα. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Δεν το κατηγορώ. Συγγνώμη λίγο, Άρη, είναι σαν να λέει ότι. Παλιά ήταν αλλιώς ο Λαζόπουλος και ότι τον έχει αλλάξει ναι. Όλο αυτό. Σαν αλωτριώθηκε. Τι απαντάει ο Λαζόπουλος. Λοιπόν, απάντηση λακωνική στο